Άκαρπη ήταν η συνάντηση που πραγματοποίησαν με τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας Παναγιώτη Παπαγεωργάκη, τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου που λειτουργούσε στο χωριό Κέσαρη, σε μια προσπάθεια αναζήτησης λύσεων, καθώς μέχρι σήμερα αρνούνται να στείλουν τα παιδιά τους στο νέο Δημοτικό Σχολείο των Καλλιάνων. Καταρχήν, να ευχαριστήσουμε τον Διευθυντή που μας δέχτηκε σήμερα εδώ πέρα. Κάνει έναν αγώνα για αυτός, όπως και όλοι οι άλλοι, σε ένα διαλυμένο κράτος, γενικώς παντελώς διαλυμένο. Λοιπόν, θέλει να πάμε τα παιδιά μας σε ένα σχολείο που σύμφωνα στα χαρτιά είναι σωστό σχολείο. Τελευταία λέξη τεχνολογίας και καινούρια κτίρια με κοντέινερ και μεταφορές με Ρουμάνους και όποιος θέλει μπαίνει μέσα στα λεωφορεία. Γιατί θα δένει το ένα παιδί το άλλο και κάτι περίεργα πράγματα μας λένε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εμείς έχουμε άλλες βλέψεις για τα παιδιά μας. Υπεύθυνος για το κάθε παιδί είναι ο γονέας για τη διαπαιδαγώγησή του. Αυτό πρέπει να το ξέρει και η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κάθε ένας. Λοιπόν, εμείς έχουμε άλλες βλέψεις και άλλα όνειρα για τα παιδιά μας. Και θα τα τραβήξουμε όσο πάει. Τα παιδιά πάνε σε σχολείο αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν πάνε σε κανένα σχολείο. Τα πάμε στο σχολείο μας, τα βγάζουν έξω. Τα φέραμε στην πρωτοβάθμια, περιμένουν στον δρόμο. Θα δούμε τι θα κάνουμε στο τέλος. Θα τα μάθουμε γράμματα μόνοι μας. Ξέρω τι θα κάνουμε. Μπορεί να πάνε τα παιδιά σε άλλο σχολείο? Σύμφωνα με τον διευθυντή, όχι. Εμείς θα πάμε σε όλα τα σχολεία. Ας υπάρχει κάποιο σχολείο να μας ανοίξει τις πόρτες να μπούμε μέσα. Εκτός από αυτά που είναι επικίνδυνα για τα παιδιά μας, στις μεταφορές, όπως είναι το Καλλιάνι, βεβαίως. Όπως είναι για την ώρα το Καλλιάνι. Στο μέλλον δεν ξέρουμε τι θα είναι το Καλλιάνι, αλλά για την ώρα είναι επικίνδυνο. Όχι, δεν έχει. Σωστές τουαλέτες. Μας είπε ο διευθυντής ότι αυτή τη στιγμή θα φτιαχτούν κάποιες τουαλέτες. Τώρα θα φτιαχτούν. Όλα είναι στο θα. Όχι, τώρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα από εκεί και πέρα εμείς πρέπει να βρούμε μια λύση. Να δούμε τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας. Τα παιδιά σχολείο δεν θα πάνε. Λογικά, με αυτές τις προοπτικές, όχι. Κλείνουν να πάμε τα παιδιά μας σε ένα σχολείο εξαθέσιο, το οποίο είναι μόνο στα χαρτιά. Κατά την κρίση των γονέων, είναι το πλέον ακατάλληλο. Εξηγούμε. Η μετακίνηση των παιδιών γίνεται με κάποια λεωφορεία τα οποία διαθέτουν κάποιες ζώνες που, κατά τον διευθυντή της πρωτοβάθμιας, το ένα παιδί πρέπει να δένει το άλλο. Δεν υπάρχουν συνοδοί. Αυτό προβλέπεται καθαρά από νόμο ΦΕΚ. Ο οποίος προβλέπει ότι πρέπει να υπάρχει συνοδός και δει, όταν είναι δύο όροφο, να υπάρχουν δύο. Ένας συνοδός σε κάθε όροφο. Αυτό πιστεύω τα λέει όλα, καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα, δεν ανέχομαι σε καμία περίπτωση να προαυλίζεται σε ένα χώρο, σε ένα σχολείο, η κόρη μου, η οποία είναι μικρή της τετάρτης τάξης, με ένα παιδί τρίτης γυμνασίου, το οποίο μπορεί να είναι και 15 και 16 χρονών, για ευνόητους λόγους.